της Ευρωζώνης. Αυτό είναι δεδομένο. Και θέμα κουλτούρας και θέμα... Απ' την άλλη μεριά υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα προβλήματα. Εκεί είναι η πηγή των προβλημάτων. Ότι οι κυβερνήσεις λειτουργήσαν, ας πούμε έτσι, όχι με επιφθηνότητα. Κανονικά ένας διευθύνων σύμβουλος λειτουργεί όπως ένας συνετός οικογενειάρχης. Έλλειμμα άρα, λοιπόν πολιτικής άρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα λεπτό. Υπάρχουν κάποια κράτη τα οποία δημιούργησαν δημοσιονομική εκτροπή. Και υπάρχουν κάποια τραπεζικά συστήματα τα οποία δημιούργησαν και αυτά μια κακή διαχείριση των καταθέσεων του λαού. Διότι περί αυτού πρόκειται. Στη μία περίπτωση έχουμε την Ελλάδα, την Ιταλία και ίσως λίγο το Βέλγιο και την Πορτογαλία. Στην άλλη έχουμε κυρίως την Ισπανία και την Ιρλανδία. Οι τράπεζες όμως δεν παθαίνουν τίποτα. Ενώ η Ελλάδα και ο κόσμος την πληρώνει διότι ξέφυγε, υπήρξε δημοσιονομική εκτροπή. Οι τράπεζες όμως τα σπαταλήσαν, έχουν πάρει 130 δις. Δεν τα έχουν πάρει ακριβώς και αυτό είναι τώρα ένα άλλο θέμα. Δεν έχουν πάρει, έχουν πάρει εγγύησεις. Και αυτό με νομίζω ότι έχουν πάρει. Μπορείστε? Με τριτά δεν πήρανε. Όχι, δεν πήρανε με τριτά. Δεν πήρανε. Πολύ λίγα λεφτά και νομίζω ότι τα έχουν επιστρέψει. 18 δεν είναι μετρητά, είναι εγγύησεις. Δεν πήρανε μετρητά. Τέλος πάντων, αυτό είναι κάτι άλλο. Νομίζω πάντως πληρώσανε οι μέτοχοι. Η τράπεζα από 49 ευρώ έχουν πάει στο μισό, ας πούμε, οι περισσότερες. Οπότε ένα κομμάτι μέτοχοι το πληρώσαν. Βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα ηθικά εκεί πέρα. Νομίζω ότι είναι μεγάλη κουβέντα. Εγώ νομίζω ότι η Ελλάδα είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση στον κόσμο. Το ξέρουμε αυτό, το βλέπουμε. Δεν προχωράει κάτι. Αυτό είναι πάρα πολύ ενοχλητικό. Η Ευρωζώνη νιώθει την πίεση της Κίνας και των άλλων χωρών. Και όλα αυτά εντάσσονται σε μια παγκόσμια στρατηγική. Το ρόλο της Κίνας και της Αμερικής. Σας πληροφορώ τα επόμενα 6 χρόνια. Οι αναλυτές λένε ότι η Κίνα θα ξεπεράσει στα καθάριστο χώριο προϊόν την Αμερική σε όρους πραγματικής αξίας, δηλαδή όχι στο ΑΕΠ, ας πούμε, το ονομαστικό. Νομίζω κάθε 10 χρόνια μεγαλύνει η οικονομία σε μια φορά. Νομίζω, έτσι δεν ήταν. Κοιτάξτε, τώρα έχει φτάσει 1,2 δισεκατομμύρια το ΑΕΠ της ήταν το 2000, σήμερα είναι 8,2 δισεκατομμύρια, 8 φορές. Άρα αυτό είναι μια πίεση που δέχεται η Ευρωζώνη. Υπάρχει ένα έλλειμμα οράματος στην Ευρωζώνη και η Ελλάδα δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις. Να πάμε και στον κύριο Πολυμένη. Κύριε Βασίλη Πολυμένη, τη δικιά σας θεώρηση σε πρώτη φάση για όλα αυτά, για να πάμε και σε κάτι πιο χειροπιαστό. Να πάω τώρα στο πιο χειροπιαστό. Αν σε όλο αυτό το κλίμα, εδώ είναι εκατοντάδες μηνύματα φίλων. Λέει ότι εμείς θα αντιμετωπίσουμε μια πολύ μεγάλη κατάσταση. Okay. Αυτό που με νοιάζει εμένα, μου λέει ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος, οι περισσότεροι θα λένε. Θέλω, αφού αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, να μειώσετε τα δάνεια, τις κάρτες, να βρείτε μια λύση για να κάνουμε μια καινούργια αρχή. Σε αυτό το σκηνικό, βάζοντας τη θεώρηση τη δικιά σας την οικονομική, ξέροντας την κατάσταση στην Ελλάδα, πόσο εφικτό μπορεί να είναι για τον απλό πολίτη? Το να προχωρήσουμε δηλαδή σε μια... Να προχωρήσουμε σε κουρέματα και να προχωρήσουμε σε λύσεις πια, το οποίο ακόμα και σε πολιτικά πρόσωπα να το λέμε, που ακόμα και που συγκυβερνούν, δύσκολα το δέχονται. Γιατί ξέρουν ότι μπορεί να διαλυθεί το τραπεζικό σύστημα. Ανάλογα με τις αντοχές που έχουν πλέον οι οικογένειες, τα νοικοκυριά, από την μείωση των εισοδημάτων τους. Με άλλες ηθίκες πήρε το δάνειο και άλλες ηθίκες σήμερα. Κοιτάξτε, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο ερώτημα. Με ξεκινήσατε με το πιο δύσκολο και θα σας πω γιατί. Είναι το υπήρξη του κόσμου. Αυτό στον κύριο Χαριτάκη μετά και στον κύριο Φίλιππα. Και τα κόμματα δυστυχώς έχουν εμπλακεί όπως πάντα στην Ελλάδα σε μια συζήτηση, ας το πούμε έτσι, πολύ ρηχή σε αυτό το θέμα πάνω. Ακούμε για συσάχθη από τη μια μεριά, από την άλλη ακούμε ότι δεν γίνεται αυτό. Στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ δύσκολο να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο και θα σας πω το λόγο γιατί. Όχι γιατί δεν θα ήταν δίκαιο ίσως ή καλό να το κάνεις και σε κάποιο βαθμό ίσως να διευκόλυνεις και τους τραπεζίτες αν το έκανες, διότι θα μπορούσε να αποσυμφορήσει τις τράπεζες και να αναδείξει την πραγματική αξία, ας το πούμε έτσι, κάποιων δανείων τα οποία αυτή τη στιγμή είναι επισφαλή. Όμως το πρόβλημα είναι ότι δεν έχεις την πληροφορία να το κάνεις αυτό. Δηλαδή θεμελιωδώς, αυτή τη στιγμή, αν πεις ότι πάω να κάνω ένα τέτοιο είδους μέτρο, θα εμφανιστούν και αυτοί οι οποίοι πραγματικά δεν μπορούν να πληρώσουν τα δάνειά τους, θα εμφανιστούν και άλλοι οι οποίοι είναι μια χαρά και θα πούνε και εγώ δεν μπορώ. Άρα με τα χλωρά, με τα ξερά. Αυτό συμβαίνει στο τραπεζικό σύστημα. Άρα δεν μπορεί να διαχωρίσει. Να δούμε το. Ποιο θα το κάνει το φιλτράρισμα όμω. Ποιο θα το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει ένα κόμμα. Ούτε τα ταμεία. Είστε πολίτη αυτή τη χώρα. Δύο λεφτά, συγγνώμη. Είστε πολίτη αυτή τη χώρα. Α αφήσουμε την άλλη ιδιότητα. Λένε τα πολιτικά κόμματα. Ο ένα λέει από εδώ θα κουρέψω όταν έρθω. Ο άλλο λέει το 30% του μισθού. Πώ θα γίνουν αυτά. Τι πιστεύει ότι είναι στο κενό. Δεν έχουν την πληροφορία πραγματικά να το κάνουν. Ο μόνος που μπορεί να το κάνει αυτό σωστά είναι ένας ιδιώτης, ο οποίος όμως θα έχει ευθυγραμμισμένα τα κίνητρά του πραγματικά. Και εδώ ερχόμαστε πίσω σε αυτό το οποίο είπαν οι αξιότιμοι συνάδελφοι, ότι δυστυχώς
και το τραπεζικό σύστημα πάσχει σήμερα, διότι το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα δυστυχώς και διεθνώς και στην Ευρώπη δεν είναι και αυτό 100%, δεν λειτουργεί 100% με ιδιωτικό οικονομικά κριτήρια. Εν μέρη είναι και αυτό βασίζεται στην κομμάτι της αυτή την αρρωστημένη, ας το πούμε, σχέση που έχει δημιουργηθεί με τα ένα κράτη. Ένα πλαίσιο, κατά περίπτωση, δεν μπορεί να εξεταστεί. Πώς θα το εξετάσει, ειδικά στην Ελλάδα όταν δεν γνωρίζει ούτε η εφορία την πραγματική την πραγματική, ας το πούμε, αλλά πώς έγινε το νόμο της Κατσέλης με τις πιστωτικές κάρτες. Έχει μπει και το πλαίσιο και υπάρχουν αποφάσεις δικαστικές. Ναι, λίγες. Υπάρχουν 10.000 αιτήσεις που θα εκδικαστούν σε 10 χρόνια. Εγώ, κύριε Κουρίδη, λογικά διαφωνώ. Αλλά κόλλησε εκεί. Γιατί αυτή τη στιγμή, ας πούμε, υπάρχουν αυτοί που είναι αξιόπιστοι και αυτοί που δεν είναι αξιόπιστοι. Κανονικά θα έπρεπε, ας πούμε, το επιτόκιο δανεισμού να είναι συνάρτηση της αξιοπιστίας και της ικανότητας. Δηλαδή, άμα κάποιοι, δηλαδή, κάνουν ασφάλματα οι τράπεζες, δεν το συζητάω, διότι είναι αδάνεια σωριδών. Από εκεί ξεκινάει. Βγει 10 κάρτε έναν όταν έχει 1.000 ευρώ. Πολύ, αυτό είναι πάρα πολύ σωστό και είναι έτσι. Πώς από την άλλη μεριά όμως. Φταίει βέβαια και η ποτική ηγεσία. Από την άλλη μεριά όμως. Τη βασανίζει τον κόσμο συνεχώς με τηλεφωνήματα να πάρει λεφτά. Να αναδείξουμε όμως και το πρόβλημα των ιδιωτών, οι οποίοι δανείστηκαν υπερβολικά. Ακριβώς εκμεταλλευόμενη μια κατάσταση. Δηλαδή, το ότι εγώ γιατί δεν δανείστηκα. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή πληρώνω, έχω κάποιο δάνειο και το πληρώνω ακριβώς και είμαι κύριος και πληρώνω το επιτόκιο του άλλου, ο οποίος θα πει: εγώ δεν μπορώ, γιατί μπορεί η φορολογική δήλωση να μην είναι σωστή, γιατί μπορεί να μην κόβει τις αποδείξεις. Ερχόμαστε πάλι στη θεωρία του γάμου. Έχεις όμως είναι πολλά τα θέματα. Δεν είναι τόσο απλά να πει πραγματικό. Αυτή τη στιγμή, σήμερα στο τραπεζικό σύστημα, άτομα τα οποία έχουν τη δυνατότητα να δώσουν τα χρήματά του, εκμεταλλεύονται τον νόμο τη Κατσέλη και άλλες γραφειοκρατίες, λένε εγώ δεν έχω, δεν μπορώ, οπότε το τραπεζικό σύστημα αρνείται. Υπάρχει, και αυτό είναι πρόβλημα. Υπάρχει ένα πραγματικό γεγονός, ότι με άλλες συνθήκες πήρε το δάνειο από τζίρο μια επιχείρηση που έχει καταρρεύσει σήμερα μέχρι το 80%. Άλλο, δεν μιλάμε για επιχειρήσεις, οι οποίες είναι σε χειρότερο τα νοικοκυριά. Είναι σε χειρότερη κατάσταση. Είναι πολύ πολύπλοκο. Άλλο μια επιχείρηση, άλλο ένας ιδιώτης. Γιατί θα ανεβάζεις και το επιτόκιο. Το έχει πάρει με δύο μετρία και σου λέει για να σου δώσω κάποια παράτηση, βάλει υπογραφή. Γι' αυτό σα είπα το πρώτο θέμα, γιατί θέλει να μιλήσει ο Χαϊδάκης. Το πρώτο θέμα που σα είπα είναι θέμα ότι καταργήθηκε. Ναι, αλλά κοιτάξτε ένα λεπτό. Υπάρχει όμως κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ καταργήθηκε ο καπιταλισμός. Δηλαδή, όχι εδώ στην Ελλάδα, ενώ παγκοσμίως. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, εδώ στον καπιταλισμό δεν σημαίνει. Κάνει μια επιχειρηματική απόφαση. Παίρνει τα δάνεια. Εάν αυτή τη στιγμή έκανε λάθο, πτωχεύει. Εδώ λοιπόν. Οι τράπεζες, έτσι έγινε με τη Lehman Brothers και με τις άλλες, μόλις κατέρευσε η Lehman Brothers, επιέβλεπαν την δυσκολία και την ανεξάρτηση της τράπεζας αυτής με άλλους οργανισμούς παγκοσμίως, είπανε θα τους σώσουμε. Τώρα τι έγινε, στην αντιστροφή της λογικής αυτής, τι έγινε, όλες οι τράπεζες σου λέει αφού θα με σώσουν, διότι αν δεν με σώσουν, αυτό είναι το too big to fail, δηλαδή αν δεν με σώσουν θα καταρρεύσει το σύμπαν, έπαιρναν ρίσκα, αν τους έβγαιναν τα ρίσκα αμείβονται οι τραπεζίτες. Αν δεν τους έφυγε να πλήρωνε η κεντρική τράπεζα. Οπότε και εδώ πρέπει να ξέρουμε, αν ξέρουμε ότι οποιαδήποτε εγώ πάρω θα υπάρξει κάποιο κράτος, γιατί στην ουσία αυτοί πάνε στο φορολογούμενο. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή κοπεί, δηλαδή, ας πούμε, κοπούν τα δάνεια που λέει τώρα σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, ποιο θα πληρώσει, θα έρθω εγώ σαν φορολογούμενος, που θα πτωχεύσει ή θα είναι προστόχευση τράπεζα, θα μου πάρει εμένα τα χρήματα και θα πάει εκεί πέρα. Είναι σωστές λοιπόν, το ερώτημα λοιπόν είναι να ρωτήσουμε, αν μου επιτρέπετε, το θεμελιώδες ερώτημα, ίσως να μην είναι. Να κόψουμε, να κουρέψουμε τα δάνεια. Ίσως να είναι ότι αυτή τη στιγμή πάσχει δραματικά η αγορά από ρευστότητα. Δηλαδή αυτό το οποίο δημιουργεί το θεμελιώδες πρόβλημα της επισφάλειας. Οι επισφάλειες δημιουργούνται διότι δεν υπάρχει ρευστότητα στην αγορά. Υπογειμένη, και πάσχει από δουλειά. Πάσχει από δουλειά γιατί δεν υπάρχει ρευστότητα στην αγορά. Δεν υπάρχει δουλειά. Δηλαδή να μας χαρίζουν τον εργαζόμενο, να τον πληρώνει το κράτος, τι να τον κάνω. Λοιπόν, να πάρουμε τη γνώμη και του κυρίου Χαϊδάκη από το δύσκολο. Λέει ο φίλος. Σε συνδυασμό, κύριε Χαϊδάκη, ότι υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα πλέον. Κύριε Φιλίππα, λέει ο φίλος από το παλαιό φάλαιο, τι με νοιάζει εμένα ο καπιταλισμός, δεν πάνε να έρθουν τα Σοβιέτ, αν δεν μου κουρέψετε δάνεια κάρτες, αρχή δεν γίνεται καινούρια. Λοιπόν. Βέβαια, εξτρέμ, αλλά. Λοιπόν, ο καθένας δεν θέλει. Κάποια άλλη εποχή, κάποιος υπουργός είχε συγχωρεμένος πλέον, είχε, αν δεν κάνω λάθος, καταργήσει τον μαρξισμό. Εντάξει, ο Λάσκαρης. Δεν είναι εύκολο. Την πάει τον Τάξιο. Την πάει τον Τάξιο. Ναι, ακόμη πιο αυστηρό. Ακόμη πιο αυστηρό και θα πω το δίκαιο. Λοιπόν, τι θέλω να πω εγώ.
Υπάρχουν... Δεν υπονοείς ότι κατέληξε από τον καπιταλισμό αυτό. Όχι, όχι. Διότι αυτό καταργεί από μόνο του. Δηλαδή, θα έλεγα για σένα. Έτσι, αυτό λέω. Δηλαδή, δεν νομίζω. Όχι, σε παρακαλώ, Νίκο. Αλίμονο. Εντάξει. Λοιπόν. Α τα βάλω σε μια τάξη όπω τα έχω στο μυαλό μου. Οι τράπεζες δανείσανε και οι ελληνικές και οι ξένες τρεις διαφορετικούς φορείς. Ο ένας ήταν το δημόσιο, το ελληνικό δημόσιο, ο άλλος ήταν οι ελληνικές επιχειρήσεις και τρίτος ήταν οι Έλληνες, οι καταναλωτές, τα άτομα. Είτε σε καταναλωτικά, είτε σε κυστικά, στεγαστικά. Δεν θα μπούμε σε αυτήν την ιστορία. Είναι τρεις βασικές μεγάλες κατηγορίες. Όταν έγινε κρίση, το τραπεζικό σύστημα υφίσταται μια τεράστια ροή καταθέσεων. Δεν είναι αστείο ότι από τα 240 δισεκατομμύρια που ήταν οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες, φύγανε 90. Τα τελευταία δύο χρόνια μας φύγανε 90. Όταν η τράπεζα βγαίνει χωρίς ρευστότητα, της φεύγουν οι καταθέσεις, είναι υποχρεωμένη να μαζέψει τα δάνειά της. Άρα, οι τράπεζες εκείνη τη στιγμή, για να έχουν αξιοπιστία, βρεθήκανε στο αδιέξοδο ότι δεν πρέπει να μαζέψουν τα δάνειά τους. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι έρχεται ο μεγαλύτερος πελάτης τους, το ελληνικό δημόσιο, ο οποίος, ό,τι και να γίνει, κάποτε θα πληρώσει. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Ο Χαριτάκης, αν χρωστάει, θα πεθάνει και δεν θα πάρει από κανέναν. Ναι. Κάποια στιγμή όλοι μας θα πεθάνουν. Θα πάρουν τα παιδιά του, δηλαδή. Δεν ξέρω, τα παιδιά μπορεί να μου πάρουν το δάνειο, το χρέος μου εμένα, ναι. Να μην το αποδεχτούν. Δεν έχω καμία υποχρέωση να αποδεχτούν τα παιδιά μου το δάνειο. Πάω να χρεωθώ εγώ και μετά πληρώνει τα παιδιά μου. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό το πράγμα. Ναι. Λοιπόν, έστω κι αν. Ναι, ναι. Οφείλουμε ηθικά και τα λοιπά. Αυτά τα ξεχνάμε. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν η ευρωπαϊκή οικογένεια και λέει ότι βοηθάω το ελληνικό τραπεζικό σύστημα κυρίως και τα ασφαλιστικά, βάζω πλάτη, διαγράφω χρέος από το ελληνικό δημόσιο και δίνω ρευστότητα για να μην καταρρεύσω το τραπεζικό σύστημα. Άρα αυτό το πρόβλημα που είχε προτεραιότητα, γιατί έπρεπε να αποκτήσει αξιοπιστία η Ελλάδα, διότι αν δεν είχε αξιοπιστία η Ελλάδα, δεν έχει ούτε ο Χαριτάκης αξιοπιστία, ούτε κανένας μας. Το πρώτο πράγμα λοιπόν ήταν ότι έπρεπε να στηριχτεί αυτό το πράγμα.